Η επεξεργασία του μαλλιού ή σπανιότερα και του μεταξιού για τη μετατροπή του σε νήμα και η χρήση αυτού του νήματος για την ύφανση ειδών πρικός ή και ενδυμάτων στον αργαλιό αποτελούσαν κοινή πρακτική μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Αργαλοί υπήρχαν σε πολλά σπίτια. Η επεξεργασία του μαλλιού για τη μετατροπή του σε νήμα γινόταν με το λανάρι. Το λανάρι διέθετε μια επίπεδη επιφάνεια με πολλά μικρά καρφάκια όπου τοποθετούσαν το μαλλί. Η Φάνδρα καθόταν πάνω σε μια μακρόστενη οριζόντια επέκταση για να κρατάει με το βάρος τη σταθερή τη συγκεκριμένη επιφάνεια. Χρησιμοποιούσε ένα πλατή ξύλο που έφερε επίση καρφάκια στην κάτω του επιφάνεια για να τρίβει το μαλλί. Στη συνέχεια έπαιρνε το μαλλί από το λανάρι και το τοποθετούσε στο αδράχτη, η Φάντρα έκανε κυκλικές κινήσεις με το αδράχτη για να μετατρέψει σιγά σιγά το μαλλί μετά από πολλές περιστροφές σε στριφτό και σταθερό νήμα. Βέβαια, περί τα μέσα του 20ου αιώνα υπήρχαν πλέον και έτοιμα νήματα στο εμπόριο. Τα νήματα τα έκανε στρογγυλά κουβάρια έτοιμα να χρησιμοποιηθούν στην ανέμη. Στη φάση αυτή μεσολαβούσε και βαφή με φυσικά χρώματα, κόκκινο από παπαρούνα και πράσινο ίσως από φύλλα καρυδιάς. Το μαύρο και το άσπρο ήταν τα φυσικά χρώματα του μαλλιού των προβάτων. Φυσικά αργότερα τα έτοιμα νήματα παρουσίαζαν μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων. Στην επόμενη φάση η φάντρα ξετύλιγε το κουβάρι και μετέτρεπε το νήμα σε θηλιέ, χρησιμοποιώντα τον πύχη και τον αγκώνα. Αυτέ τι θηλιέ τι τοποθετούσε στην ανέμη. Έπειτα έδαινε τη μια άκρη του νήματο στα καλάμια που ήταν στερεωμένα στο ροδάνι. Γυρίζοντας τη μανέλα του ροδανιού, η κλωστή τη γύρω από τα καλάμια, τα οποία θα χρησιμοποιούσε στην επόμενη φάση στο διάσημο. Το διάσημο απαιτούσε μια κατασκευή από βέργες τοποθετημένες συνήθως σε κάποιον τοίχο. Πάνω στις βέργες έμπαιναν τα καλάμια με τις τυλιγμένες κλωστές. Οι βέργες, στο κάτω άκρο τους, είχαν κάποιο βάρος, συνήθως πέτρες μέσα σε δίχτυα, για να ισορροπούν και να μένουν ίσχες και σε ευθεία μεταξύ τους. Στη συνέχεια, η Φάντρα τραβούσε ένα νήμα από κάθε καλάμι, αλλά με συγκεκριμένη πάντα σειρά που καθόριζε η ίδια, αριθμώντας τα καλάμια. Αν για παράδειγμα έπαιρνε αρχικά ένα άσπρο νήμα και στη συνέχεια ένα μαύρο, καθόριζε με αυτόν τον τρόπο και τη χρωματική εναλλαγή που αποτυπωνόταν στο τελικό υφαντό. Τα νήματα αυτά τα τύλιγε όλα μαζί γύρω από ξύλα, τοποθετημένα στον τοίχο σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Το συνολικό μήκο του νήματο που τυλιγόταν γύρω από αυτά τα ξύλα καθόριζε και το μήκο του υφαντού που επρόκειτο να κατασκευαστεί. Τα νήματα έπρεπε να γυρίσουν ανάποδα στο τελευταίο και χαμηλότερο ξύλο και να δεθούν στο προτελευταίο για να δημιουργηθεί μια διχάλα ή σταύρωση. Η σταύρωση ήταν απαραίτητη για τη συγκράτηση των κλωστών κατά τη λειτουργία του αργαλιού. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής η Φάντρα έβαζε ένα πανάκι για να μην χαθεί η σταύρωση και διαζόταν τα νήματα, δηλαδή έβγαζε τα έτοιμα νήματα από τα ξύλα και τα μετέτρεπε σε μια ίσια κοτσίδα για να τοποθετηθούν στον αργαλιό και να γίνει το λεγόμενο παραμάτισμα. Συχνά το διάσημο και το επακόλουθο παραμάτισμα το έκαναν εξειδικευμένε έμπειρε γυναίκε, ενώ οι φάντρες αναλάμβαναν μόνο την τελική ύφανση. Το παραμάτισμα γινόταν ω εξή. Έπαιρναν τη μια άκρη της κοτσίδας που δεν είχε διχάλα και την περνούσαν στις ειδικέ τρύπε που διέθετε το οριζόντιο ξύλο στο κάτω μέρος του αργαλιού ή κρεβατή στη λαϊκή διάλεκτο που ήταν γνωστό ως κάτω αντί. Τοποθετούσαν καλά μια ανάμεσα στα νήματα για να μην σφίξουν πολύ όταν τα τέντωναν κατά μήκο του αργαλιού. Στη συνέχεια άνοιγαν τα νήματα για να διατηρήσουν τη σειρά που είχαν στο διάσημο ώστε να γίνει σωστά το σχέδιο που ήθελαν να κάνουν. Για να μην χαθεί η διχάλα η σταύρωση, τοποθετούσαν καλάμια τα οποία την κρατούσαν σταθερή για να μην μπερδευτεί. Η άλλη άκρη των νημάτων που είχε τη διχάλα περνούσε από τα μητάρια. Τα μητάρια είχαν ένα ιδιαίτερο διπλό κόμπο ώστε να ξεχωρίζουν τα νήματα σε πάνω και κάτω και να διατηρούν τη διχάλα σε όλο το μήκο του αργαλιού. Αφού περνούσαν τα νήματα από τα μητάρια, τα περνούσαν και από το χτένι για να ξεχωρίσουν τελείω. Το χτένι κρατούσε τα νήματα στη θέση τους. Δεν επέτρεπε να συρρυκνώνονται ούτε να ξεχυλώνουν. Έπειτα τα νήματα δένονταν στο οριζόντιο ξύλο στο πάνω μέρος του αργαλιού, γνωστό ως πάνω αντί. Ακολουθούσε η κύρια διαδικασία της ύφανσης. Με τις πατήτριες, ειδικά πετάλια που ήταν δεμένα με τα μητάρια, κινούσαν πάνω κάτω τα μητάρια. Κάθε μητάρι που σηκωνόταν άνοιγε τη σταύρωση ή χάλα και χώριζε τα νήματα, τα μισά πάνω και τα μισά κάτω. Τότε η φάντρα περνούσε τη σαΐτα ή τη βέργα με ένα νέο νήμα μέσα από το άνοιγμα, κάθετο ως προς τα ήδη τοποθετημένα νήματα. Χτυπώντας δυνατά με το χτένι το καινούριο νήμα, το ανάγκαζε να σφίξει, δηλαδή να κολλήσει κάθετα πάνω στα άλλα οριζόντια νήματα, στο πάνω αντί του αργαλιού. Έπειτα ξαναπατούσε τις πατήτριες, ώστε η διχάλα να γίνει ανάποδη και ξαναπερνούσε τη σαΐτα με το νήμα. Η διαδικασία αυτή συνεχιζόταν μέχρι να ολοκληρωθεί το υφαντό. Τα μητάρια και το χτένι στερεωνόντουσαν στο πάνω μέρο του αργαλιού σε ειδικέ εγκοπέ θέσει ανάλογα με το πώ βόλευε κάθε υφάντρα. Όσο προχωρούσε η διαδικασία, τα οριζόντια νήματα τεντώνονταν συνεχώ. Οπότε σε κάποιο σημείο η φάντρα σταματούσε την ύφανση, έβγαζε την τέμπλα, δηλαδή ένα μακρύ ξύλο που χρησιμεύει για να σταματά ως φρένο την περιστροφή του κάτω αντιού και το περιέστρεφε ώστε να χαλαρώσουν λίγο τα οριζόντια νήματα. Στη συνέχεια τοποθετούσε ξανά την τέμπλα στη θέση της και συνέχιζε τη διαδικασία της ύφανσης.